Γεια σας. Μια που έχουμε καύσωνα, είπα να κάνω ένα γιαούρτι παγωτό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι λίγα και είναι εύκολη συνταγή. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια γιαούρτι, γάλα, ζάχαρη, κρέμα γάλακτος και θα βάλουμε 2 κουταλιές μέλι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έβαλα σε ένα κατσαρολάκι το γάλα, πλήρης θέλουμε, και τη ζάχαρη. Θα πάω να τη λιώσω. Σε χαμηλή φωτιά θα κάνω εδώ στην ουσία το σιρόπι. Όπως είδατε έβαλα το γάλα και τη ζάχαρη. Θα ανακατέψω μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Μόλις λιώσει εδώ η ζάχαρη θα το τραβήξω από τη φωτιά και θα βάλω το μέλι. Είναι έτοιμο, έχει λιώσει η ζάχαρη. Το τραβάω από τη φωτιά και θα βάλω τις 2 κουταλιές μέλι. Θα το ανακατέψω και αυτό θα το βάλουμε να κρυώσει. Θέλω να είναι καλά κρύο, να μην είναι ζεστό, γιατί δεν θα γίνει το φαγωτό μας. Το ανακατεύω καλά. Και είναι έτοιμο να πάει να κρυώσει. Θα το αφήσω λίγο εκτός ψυγείου και μετά θα το βάλω στο ψυγείο να κρυώσει καλά. Αφού κρύωσε το σιρόπι μας, αυτό δηλαδή που είχαμε κάνει τη ζάχαρη με το γάλα, στην ουσία είναι ένα ζαχαρούχο, πάμε να χτυπήσουμε τη σαντιγή μας. Θα βάλουμε πρώτα την κρέμα γάλακτος, να τη χτυπήσουμε. Να βράδυ. Είναι έτοιμο, έχει γίνει σαντιγή. Τώρα θα προσθέσουμε σιγά σιγά αναδιαστήματα, δηλαδή το γιαούρτι. Σα ίσα να ενσωματωθεί. Προσθέτω και το υπόλοιπο. Και το ξαναχτυπάω. Και στη συνέχεια θα ρίξουμε και το σιρόπι που το λάω, αυτό με τη ζάχαρη και το γάλα που το κάναμε. Στην ουσία ζαχαρούχο φτιάξαμε. Θα το χτυπήσω και αυτό να ενσωματωθεί με τα άλλα τα υλικά και είναι έτοιμο. Να το βάλω σε ένα μπολ. Λοιπόν, αυτό τώρα σε 3 ώρες θα το βγάλω και θα το χτυπήσω πάλι λίγο. Αυτό το κάνουμε 2 φορές. Κοιτάξτε τι υφή που έχει. Είναι σχετικά και αυτό εύκολο. Σε 3 ώρες θα το βγάλω και θα σας δείξω. Στην ουσία το χτυπάω μία δόση έτσι και θα το ξαναβάλω μέσα. Το ίδιο θα κάνω όπως σας είπα και 2 φορές. Αφού το άφησα 3 ώρες στην κατάψυξη, ήρθε στιγμή πάλι να το ξαναχτυπήσω. Εγώ θα το χτυπήσω έτσι όπως είναι μέσα και θα το ξαναβάλω πάλι κατάψυξη. Μετά από 3 ώρες θα το ξαναχτυπήσω.
χτύπησα, θα το βάλω ξανά στο ψυγείο και μετά από 3 ώρες ξανά ακόμα μια φορά θα το χτυπήσω και είναι έτοιμο. Το παγωτό το έκανα ακόμα μια φορά στο μίξερ, δεν χρειαζόταν να σας το δείξω. Το άφησα να παγώσει καλά και ήρθε να σερβίρω για να το δοκιμάσω. Από ότι να σας πω την αλήθεια, το δοκίμασα και είναι τέλειο. Θα βγάλω τις μπαλίτσες. Θα το αφήσετε το παγωτό, συνήθως το αφήνουμε κανένα 5 λεπτά λίγο να ξεπαγώσει, για να μπορούμε να βγάλουμε τις μπάλες καλύτερα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ τέλειο είναι. Θέλω να το δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, μπορείτε να το σερβίρετε από πάνω ό,τι θέλετε. Εγώ θα βάλω κεράσι που μου αρέσει. Με σιρόπι μπορείτε, ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, δικιά σας είναι επιλογή. Αυτό είναι το δικό μου το μπολάκι που θα το φάω. Λοιπόν, φτιάξτε το. Παγωτό γιαούρτι, δροσιστικό. Σχολιάστε με άμα το φτιάξετε, αν σας άρεσε. Ή απλώς να μου πείτε ένα γεια, γιατί μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίσω. Όταν βλέπω ότι σχολιάζετε και είστε ενεργοί, τόσο πιο πολύ μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίσω να φτιάχνω και άλλα βίντεο και άλλα βίντεο και να σας ευχαριστώ και με τις επιθυμίες σας που κάποιοι γράφουν κάτι να τους φτιάξω. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή. Πατήστε το κουδουνάκι, κάντε εγγραφή, να μην χάνετε καμία συνταγή. Γιατί έρχονται και άλλες συνταγές, εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο, σας αφήνω να είστε καλά. Γεια σας!